Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο πρόγραμμα Train Like a Fighter, προπονήσου σαν μαχητής. Βρισκόμαστε στο Ultra Fighters Gym και σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα πρόγραμμα δυναμικής προπόνησης. Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο όπως κάθε φορά σε τρία σκέλη, το ζέσταμά μας, τις διατάσεις μας, ανάμεσα στο ζέσταμα και την προπόνηση, στη σκιαμαχία μας και μετά θα τελειώσουμε με δυναμικές ασκήσεις εκρηκτικές για να αυξήσουμε την ταχυδυνάμη μας και να προχωρήσουμε στο άθλημά μας πιο δυνατή και πιο γρήγορη. Λοιπόν, θα πλησιάσω με τον πίνακα για το σημερινό workout. Θα έρθω κοντά σας, μπορείτε να παγώσετε την εικόνα και να αντιγράψετε το πρόγραμμα. Ωραία. Και από εκεί και πέρα εξηγώ το πρόγραμμα αναλυτικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με 5 λεπτά warm-up, δηλαδή ζέσταμα. Βάλτε τη μουσική που σας αρέσει, ένα δυνατό πρόγραμμα από μια playlist και ξεκινάμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε με σκηνάκι, αν δεν έχετε σκηνάκι κάνετε την ίδια κίνηση με το σκηνάκι ή στατικό ζεσταματάκι, ζεσταίνοντας όλους τους μύσους του σώματος ξεχωριστά και χρησιμοποιώντας και χέρια και πόδια με πολλή κίνηση. Μόλις ολοκληρώσετε το 5 λεπτό ζέσταμα, ξεκινήστε, αφού πάρετε ανάσες τις διατάσεις σας, όλους τους μύρους. Ξεκινήστε από τα πάνω άκρα, καταλήξτε στα κάτω άκρα, σχολαστικά και πάμε να δείξουμε το τι κάνουμε μετά. Λοιπόν, μετά πάμε στη σκιαμαχία μας, ο καθένας στο μαχητικό άθλημά του, είτε είναι πυγμαχία, είτε είναι kickboxing, είτε είναι muay thai, 3 λεπτάκια, αν έχετε καθρέφτη, κάνετε 1 λεπτό στον καθρέφτη και 2 λεπτά εκτός καθρέφτη. Εάν δεν έχετε καθρέφτη, φανταστείτε ότι έχετε έναν αντίπαλο και παίξτε με τον αντίπαλο. Χτυπήστε, κλειστείτε, προσποιηθείτε, αποκρούστε, κάντε ένα σχέδιο μάχης και εφαρμόστε το. Ανεβάστε σφιγμούς, τελειώστε με τη σκιαμαχία σας και προχωράμε να δείξουμε το πρόγραμμα που έχουμε για σήμερα. Ξεκινάμε με 1 λεπτό κάμψη με άσο 2. Κάνουμε μία κάμψη γρήγορη δυναμική, δεν θέλω αυστηρές κάμψεις, γρήγορες δυναμικές και ένα εκρηκτικό άσο 2. Μία κάμψη επάνω άσο 2. Αυτό για ένα λεπτό, κρατήστε ένα τέμπο και μόλις τελειώσει το λεπτό χαλαρώνετε και πάτε στην επόμενη άσκηση. Είναι κάθισμα και κλωτσιά. Κάθισμα, κλωτσιά. Κάθισμα, κλωτσιά. Κάθισμα, κλωτσιά. Με ενδιαφέρει το τέμπο να μπορέσω να βγάλω ένα λεπτό και η κλωτσιά μου να είναι εκρηκτική. Είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά αν το κάνετε αυτό το πρόγραμμα μία φορά τη βδομάδα για ένα μήνα, κάθε φορά θα βλέπετε ότι οι σφιγμοί σας θα πέφτουν και πιο χαμηλά. Η επόμενη άσκηση είναι εκρηκτικά πετάγματα μπάρας, explosive chairs. Πάρτε ένα σκουπόξυλο αν δεν έχετε και κρατήστε ένα τέμπο πετώντας την μπάρα ψηλά. Η μπάρα πρέπει να είναι ελαφριά. Και ένα λεπτό σανίδα. Οι αγκώνες είναι στο ύψος του σαγονιού. Ίσιο το σώμα. Ένα λεπτό χαλαρώνουμε, ξεκουραζόμαστε. Ένα λεπτό και κάνουμε όλο αυτό τρεις φορές. Τρεις γύρους. Εντάξει, για όσους τους φαίνεται υπερβολικά δύσκολο, μπορούν να κάνουν, να ξεκινήσουν κάνοντας αντί για ένα λεπτό 30 δευτερόλεπτα. Την επόμενη φορά 45 και στο τέλος ένα λεπτό της ασκήσης. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και εύχομαι καλή προπόνηση και καλή δύναμη σε όλους.